ισορροπία. Και θέλω να θέσω εδώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργή, το εξής θέμα. Ποια Κέρκυρα θέλουμε από εδώ και στο εξής τη νέα αυτή εποχή? Ποια Ιόνια νησιά, ποια περιφέρεια Ιωνίων νήσων σε σχέση με την τουριστική και γενικότερα οικονομική της ανάπτυξη? Ποιες μορφές λοιπόν ανάπτυξη σε μια καμπή αυτή τη στιγμή? Τα mega project πόσο μπορεί να δέσουν αρμονικά με ισορροπία και μέτρο σε ενδεχόμενη επιλογή για τα νησιά μας? Θα καθίσουμε να συζητήσουμε, όπως νομίζω θα θέλετε κι εσείς να κάνουμε, τι είναι προς όφελος των νησιών μας σε αυτή τη νέα εποχή? Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν που με σίγουρα τα εστερνίζεστε, θέλω να τα θέσω και εγώ εδώ μπροστά σας, απέναντι στους συμπολίτες μου, εκεί πέρα από πρόεδρος Θεό, ότι είμαι Κερκυραία, είμαι τα νήσια και 11 χρόνια βουλευτής και νομίζω ότι συνεχίζουμε να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Άρα θέτω αυτά τα ερωτήματα, τα οποία νομίζω ότι στη νέα στρατηγική μας, όπως αναφέρετε, θα μας απασχολήσουν πολύ και θα έχουμε ένα διάλογο εξαιρετικό. Δεν θα σας κρατήσω περισσότερο, σημασία έχει να ακούσει εσάς, να ακούσουν εσάς. Όμως θα θέσω ένα θέμα, επιτρέψτε μου γι' αυτό. Πριν από λίγο καιρό είχα επισκεφτεί την περιφερειακή διεύθυνση, την περιφερειακή διεύθυνση πυροσβεστικής. Ξέρουμε ότι ζούμε τραγικές στιγμές όλη την Ελλάδα και το γνωρίζουμε όλοι και κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες όλοι μαζί, η κυβέρνηση και όλα τα μέσα γι' αυτό. Κέρκυρα χωρίς πράσινο, όπως φυσικά όλη η Ελλάδα αναστεκόμαστε σε αυτό, δεν θα είναι Κέρκυρα. Κέρκυρα χωρίς πόλη ιστορική, UNESCO, δεν θα είναι Κέρκυρα. Κέρκυρα χωρίς παράκτιες περιοχές, όπως είναι αυθεντικότητα, δεν θα είναι Κέρκυρα. Και το λέω αυτό γιατί μιλούσα λοιπόν για τις πυρκαγιές που έγιναν εδώ και με ηρωικό τρόπο όπως όλη την Ελλάδα σβήστηκαν ευτυχώς και δίνω συγχαρητήρια πολλά και στις δημοτικές αρχές και στους αντιδημάρχους τουρισμού και στον κύριο Βαρούχοντα, στον κύριο Μπάμπη Βουλγαρή, που όλοι έτρεξαν, σε όλους τους φορείς που αντέστρεψαν την εικόνα αυτή και στην περιφέρεια, αντέστρεψαν την εικόνα αυτή που του είχε βγάλει ως συνώνυμο της καταστροφής της Ρόδου και είχαμε ακυρώσεις κρατήσεων. Αυτό ανετράπη σε 2 μέρες και δίνω συγχαρητήρια γι' αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μια μελέτη η οποία θα έρθει στα χέρια σας, χωρίς να έχετε την απόλυτη αρμοδιότητα φυσικά, όμως όπως ξέρουμε ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει πολλές συναρμοδιότητες με άλλα υπουργεία, να πιέσουμε στο εξής. Υπάρχει μια μελέτη. Από τα διαπόδια νησιά μέχρι τους αντιπάξους χρειαζόμαστε 14 κάμερες για πυρανίχνευση, με τέλεια κάλυψη όλης της περιοχής και μια σταθερή βάση εδώ στους 2 μήνες ενός ελικοπτέρου που θα μπορεί να κάνει άμεση πυρόσβεση. 240.000 υπόθηκε ότι έτσι. Σας παρακαλώ και ξέρω ότι θα το κάνετε, να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση ούτως ώστε του χρόνου να μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον αυτή τη βάση που θα είναι πολύτιμη για μας. Τα υπόλοιπα θα συνεχίσουμε να τα λέμε και στην εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ. Κύριε Γενικέ.